Σάκος Νίκος, είμαι ο εκπρόσωπος στο συγκεκριμένο κομμάτι της Φωλή Φωλή Group. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Βουλευτή και τον κύριο Δήμαρχο. Το πρωτόκολλο δεν ξέρω να κρατάω σωστά γιατί για τη θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξανε. Ο όμιλος, ένας όμιλος φαίνεται να είναι μεγάλος ή μικρός ανάλογα με την προσφορά του στο χώρο που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο συγκεκριμένος βοηθάει σε πολλούς τομείς και τα αυτιά μας ήταν ανοιχτά σε τέτοιες προτάσεις και μόλις ο κύριος Παλαιούρας μας στη συζήτηση πάνω τι μπορούμε να κάνουμε για την Ηλία, ήμασταν ανοιχτοί, έτοιμοι να προσπαθήσουμε σε οτιδήποτε μας πει. Στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης που έχει ο όμιλός μας, θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιους φιλαθλητικούς εκδηλώσεις ή σε άλλους, σε άλλες ανάγκες, όπως μας είπε ορισμένε και ο Δήμαρχος από εδώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα σας... Εκπρόσωπος της Φωλή Φωλή και ιδιαίτερα στο κομμάτι του Sports Market. Καταρχήν να πω καλό μήνα σε εσάς, να πω στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Βουλευτή ένα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και να σας πω αυτά που δεν είπαν οι ίδιοι, ότι η Φωλή Φωλή στα πλαίσια της βοήθειας που δίνει προς τους συνανθρώπους μας, τα τελευταία χρόνια με αθλητές και συγκεκριμένα ποδοσφαιριστές και με τα παιδιά του 2004 διοργανώνει παιχνίδια πάντα με φιλανθρωπικό σκοπό. Ακούγοντας λοιπόν τόσο τον κύριο Βουλευτή, τόσο και τον Δήμαρχο, αλλά και τον Γιώργο τον Καραγκούνη που είναι από τον τόπο σας και είναι ένας άνθρωπος που είναι μαζί μας τα τελευταία 20 χρόνια συνεργαζόμαστε, από παιδάκι δηλαδή, αλλά και παιδιά που έχουν παίξει εδώ στον νομό, η πρότασή τους έγινε αμέσως αποδεκτή και θα γίνει ένα παιχνίδι, όπως σας είπανε, 28 του μήνα. Βέβαια από τους πρωταγωνιστές θα μάθετε περισσότερα, δηλαδή από τα παιδιά εδώ από τον Πύργο, αλλά και από τον Γιώργο, τον Καραγκούνη εννοώ, και πιθανότατα τον Πέτρο τον Τζότζεβιτς, τον Γιαννακόπουλο. Είναι παιδιά, 6-7 παιδιά από την ομάδα του 2004, 4 και παιδιά που έχουν περάσει από την ομάδα εδώ του Πανηγυριακού. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μάθετε από τον ίδιο τον Γιώργο τον Καραγκούνη τις επόμενες μέρες σε μια συνέντευξη τύπου που θα δώσουν με τα παιδιά, με την ομάδα που θα αγωνιστούν εδώ. Εμείς θα είμαστε παρόν, θα κάνουμε αυτό που πρέπει και ελπίζουμε τόσο ο κόσμος και όλοι οι φορείς να βοηθήσουν προκειμένου να πάρθει το καλύτερο αποτέλεσμα και να βοηθηθούν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος που θα γίνει για το σκοπό που θα γίνει ο φιλανθρωπικός αγώνας αυτός. Για καλό. Είναι ελάχιστες οι φορές που μαζεύονται για να κάνουν καλό. Ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός. Η ανθρωπιά βγαίνει σε πρώτη προτεραιότητα. Ο κύριος Παλαούρας είχε την πρωτοβουλία. Τον ακολούθησε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η Φωλή Φωλή, που δείχνει την κοινωνικότητα της πρόσωπου. Και σήμερα παρίστατε εδώ με δύο εκπροσώπους της, τον κύριο Σάκο Νικόλα και τον κύριο Λαό Μάρκο. Και υπάρχουν και φιλοπρόεδροι συμπολίτες μας που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με κορμό τον Πανηλιακό και τον εκπροσωπό του, που συμπράττουν όλοι στις 28 Μαΐου, στις 8 ώρα το βράδυ, με προβολής, να έρθουν επίλεκτοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, που μαζί τους ήταν ο κ. Καρακούνης και άλλα παιδιά που είχαν σχέση με τη μεγάλη εκείνη σελίδα της ιστορίας του ποδοσφαίρου, για να επανάληπτη, που είχε τη συγκυρία να δύο περιόδες ποδοσφαιριστές, ο Γιαννακόπουλος και ο Καραγκούνης να είναι σε αυτήν την ομάδα. Και εδώ θα συγκροτεί μια ομάδα ηλίων ποδοσφαιριστών, περισσότερο περιοδών.
συμπράξουν προπονητές, θα συμπράξουν ομάδες, καλοί υποδοχιστές. Και από εκεί και πέρα θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες ποιος ακριβώς θα είναι ο φιλανθρωπικός σκοπός τον οποίο θα εξυπηρετήσουν. Και βέβαια για να είμαστε όλοι εδώ, θα πει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει. Μέσα από αυτή τη γιορτή πρέπει να προκύψει ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα για να μην γίνει μόνο μια γιορτή, αλλά για να γίνει και μια πολύ καλή πράξη. Μια βοήθεια σαν που έχει απόλυτη ανάγκη. Εγώ να ευχαριστήσω τον βουλευτή που δεν ανέχει να βρίσκεται εκεί όπου πρέπει και μάλλον πρέπει. Καλύτερα για αυτό που προηγουμένως ανέφερε. Εμένα έχω τη χαρά και ένα έντονο συνέστημα για αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε, η οποία έχει ως εξής να πραγματοποιηθεί ένας φιλανθρωπικός αγώνας, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μεταξύ με πυρήνα την ομάδα του 2004 που πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Εθνικής, με πυρήνα ξαναλέω, και επίσης με επίλεκτους ποδοσφαιριστές από τον ΟΜΟ, αλλά με πυρήνα την ομάδα του Πανηγυριακού. Ο σκοπός είναι, όπως είπα πριν, φιλανθρωπικός. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Όταν αναρωτιόμουν τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε στον ΟΜΟ, πέρα των προτάσεων που κάνουν οι δήμαρχοι, να γίνει και το αντίστροφο, προτάσεις που κάνουν οι βουλευτές για την περιοχή. Και γνώρισα για καλή μου τύχη τους εκπροσώπους της Φωλή Φωλή. Η Φωλή Φωλή είναι ένας κολοσσός ελληνικών συμφερόντων. Αποκλειστικά η έδρα της είναι εδώ και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εκτείνεται από την Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα έως τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη και ενδεχομένως και στη Ρωσία, δεν ξέρω τι είναι η Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, παντού σε όλο τον κόσμο με επιχειρήσεις και επίσης κάνει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα και αμέσως οι άνθρωποι στέρξανε για αυτό το σκοπό που ανέφερα πριν για τον ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας ανακοινώσω ότι επίσης ανέλαβαν να τροφοδοτήσουν ανάγκες των δύο νοσοκομείων του νομού, του Πύργου και της Αμαλιάδας, με ιατρικό υλικό, σημαντικό ιατρικό υλικό, όπου υπήρχε ανάγκη. Και όπως ξέρετε, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας δεν επιτρέπουν ακόμα να εξοπλιστούν όλα τα νοσοκομεία όπως θα πρέπει και επομένως η εταιρεία, έχω δεξιά μου τον κύριο Λαγό από την εταιρεία και τον κύριο Σάκο αριστερά μου, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που βοήθησε σε αυτές τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν. Σε λίγες μέρες θα έρθουν τα μηχανήματα στο νοσοκομείο του Πύρου και λίγο αργότερα και στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Αυτά ήταν από μένα, εγώ ευχαριστώ και νομίζω ότι ο λαός της Ιλίας, ο κόσμος της Ιλίας θα δεχτεί αυτές τις πρωτοβουλίες γιατί βοηθάνε τον συνάνθρωπό μας, αλλά βοηθούν και την εικόνα του νομού μας στην Ελλάδα.